Βλέπει κανείς γύρω ανθρώπους θλιμμένους, μοναχικούς, ανθρώπους ξεχασμένους. Μα μήπως είμαστε αλήθεια άνθρωποι? Εγώ γνώρισα κάποιους αληθινούς ανθρώπους. Σήμερα θα διηγηθώ και σε εσάς την ιστορία κάποιων από αυτούς. Το όνομά του είναι Χριστόδουλος. Θεωρείται ήρωας. Δεν ζει πλέον. Έδωσε τη ζωή του. Θα ταξιδέψουμε μαζί λοιπόν μέσα από την ιστορία του Χριστόδουλου και την ιστορία δύο φίλων, του Πέτρου και του Νικόλα. Καλό μας ταξίδι. Εγώ με την Ναταλία. Εγώ με τον Πέτρο. Πλάκα μου κάνεις, ε. Τι έγινε ακριβώς, φτάσαμε με τον Νικόλο, λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλύτερα να μην είμαι με κανέναν. Γιατί? Γιατί άμα είμαι με τον Νικόλα, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα καλό. Σήκωση να πεις ότι θέλεις να είσαι μαζί του. Δεν το λυπάσαι. Δεν είσαι καλά. Γιατί να το κάνεις εσύ? Άλλωστε, εσένα σε διάλεξε ο Αλέξης. Ας πάει η ακριβή μαζί του. Που δεν τη διάλεξε κανείς. Ντροπή να μην μπορείς να βοηθήσεις ένα συμμαθητή. Κοίτα τον πόσο λυπημένος είναι. Μην είσαι τρελός. Ένας βαθμός μικρότερος και μπορεί να χάσει τη σημαία. Άντε, σήκωσε το χέρι σου να ζητήσεις να είστε μαζί. Όχι, δεν είσαι κορόιδο. Πέτρο, έλα να τραπήξεις. Εγώ είμαι ο Νικόλας. Δεν μιλώ συχνά για τον εαυτό μου. Στην πραγματικότητα, δεν μιλώ ποτέ. Δεν συζητώ ποτέ με τους άλλους. Όχι γιατί δεν θέλω. Έτσι γεννήθηκα. Έχω προβλήματα στην επικοινωνία, λένε οι γιατροί. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μου αρέσει να είμαι μαζί με τους άλλους και να με αγαπούν. Μου στοιχίζει πολύ όταν δεν με θέλουν στην παρέα τους. Λένε ότι είμαι χαζός, ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα και μιλούν για μένα σαν να μην είμαι μπροστά. Μπορεί να είμαι χαζός όμως. Άλλωστε, δεν μπορώ να εξηγήσω αυτά που σκέφτομαι. Μου αρέσει όμως να με αγαπούν και να αγαπώ. Δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι. Καμία φορά σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να ζωγραφίσω αυτά που νιώθω. Ποιος θα μ' αγγίξει, πόσο είναι καιρός. Κόσμος που έρχεται, κόσμος που φεύγει. Μόνος πονάω, κόσμος που ακούει, μόνος ελπίζω. Πλήθος είναι οι άνθρωποι αυτού του τόπου. Είναι όμως λες και αυτό το πλήθος αποτελείται από μονάδες που η μία δεν μπορεί να συναντήσει την άλλη. Τυφλή και κουφή μοιάζουν οι άνθρωποι και μέσα στην κόφωση αυτή αναγκαία είναι η υπέρβαση, η έξοδος από την ασφάλεια και τη βολή. Σε παρακαλώ, μπορείς να με αναπληρώσεις για λίγες μέρες στη δουλειά?
Σας μιλάνε! Σταθείτε, μη φεύγουν! Ποιος νομίζει ότι σε ακολουθεί, βρε κακομύρη! Κοίτα τι κάνω στον κόσμο! Τους βάζω όνειρα, επιδιώξεις, την αγάπη του χρήματος. Τους μαθαίνω να κοιτούν μόνο τον εαυτό τους. Κοίτα πόσο απλά το κάνω. Μα έρχονται ώρες, έρχονται άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Άνθρωποι που τολμούν την υπέρβαση, που τολμούν τη θυσία. Και είναι τόση η δύναμη της ζωής τους, που καμιά δικιά συνέργεια δεν μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Με τίποτα δεν μπορούσε να χαλάσει σε αυτό το έργο τους. Γίνονται φως που απλώνεται και αγκαλιάζει τους πάντες. Και τότε φεύγει και χάνεται η μαύρη απαθροπιά σου. Μη νομίζω ότι θα νικήσεις, κακομύρη. Ό,τι κι αν κάνεις, να ξέρεις ότι οι άνθρωποι δεν έμαθαν ακόμη να θυσιάζονται. Στις 31 Ιανουαρίου ξέσπασε κρίση. Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονταν σε επιφυλακή. Ο αξιωματικός της Βάρδιας δεν δέχτηκε να πάει στη θέση του. Ο Χριστόδουλος μίλησε με την υπηρεσία του. Όσο και αν δεν το έλεγαν, ζητούσαν έναν άνθρωπο να δεχτεί να πάει στο θάνατο. Εμείς το ξέραμε. Ζητούσαν έναν άνθρωπο που θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να παρνηθεί τον εαυτό του, την οικογένειά του, τη ζωή του. Αποφασίσαμε να πάει. Ξέραμε ότι πήγαινε να πεθάνει, αλλά είχαμε μάθει να διαλέγουμε τη θυσία. Αλλά ο Πέτρος δεν μας είπε ακόμα τι θα τα έκανε τα χρήματα. Ούτε ο Νικόλας. Πέτρο, για πες μας εσύ τι θα έκανες. Τίποτα. Πώς τίποτα, θα τα αποταμίευες. Όχι. Πριν από 10 ημέρες, απέλυσαν τη μητέρα μου από τη δουλειά. Ο μπαμπάς λέει ότι θα έρθουν δύσκολες ημέρες για την οικογένεια και ίσως αυτά τα χρήματα μας βοηθήσουν λιγάκι. Είσαι καλός, Ήπουν. Μπορεί να κερδίσεις. Είσαι πολύ καλός. Θα τους δείξεις τι αξίζεις επιτέλους. Και θα πάρεις και τα χρήματα. Κρίμα μόνο που δεν θα τα πάρει ο Πέτρος. Δεν πειράζει. Άλλωστε, εσύ τα αξίζεις. Για σκέψου όμως, η μητέρα του έμεινε χωρίς δουλειά. Μην τον ακούς. Αν κερδίσεις, θα σε αγαπήσουν όλοι. Και θα έχει και 300 ευρώ δικά σου. Άκουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε τον Πέτρο. Όχι, όχι, μην τον ακούς. Άκουμε, Νικόλα. Θα κερδίσεις τα χρήματα. Θα τον κάνεις χαρούμενο. Θα γίνεις σπουδαίος. Σκέψου τον Πέτρο. Τα χρήματα σκέψου. Σκέψου τη μητέρα. Το βραβείο, την αναγνώριση. Νικόλα, πού πας? Νικόλα, περίμενε. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τη θυσία. Γιατί η θυσία δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει υδρότα και αίμα. Μα η ζωή μας έχει διδάξει πως οι ήρωες δεν γεννιούνται, αλλά γίνονται. Και ο Χριστόδουλος, όταν επιβιβάστηκε στο ελικόπτερο τη νύχτα εκείνη, δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Ήθελε όμως να θυσιαστεί. Ούτε και ο Νικόλας είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τη θυσία. Η επιλογή ήταν στο χέρι. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο χώρο μας. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να βραβεύσουμε τα παιδιά μας που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό με θέμα «Ζώντας στον κόσμο του μέλλοντος». Πέτρο Λαμπύρη, έλα να παραλάβεις το βραβείο σου, παιδί μου. Πες μας δύο λόγια, παιδί μου. Δεν ξέρω, σας λέω. Είσαι εμφανώς συγκινημένος, Πέτρο. Είναι ψέμα. Πες τι έκανες. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, σου λέω. Δεν έχω κάνει τίποτα. Ψεύτη, καμαρώνεις τώρα που γραβεύτηκες για τον Νικόλα, ε. Έχει δίκιο. Αυτή η ζωγραφιά είναι του Νικόλα. Όλοι το ξέρουμε. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, δώσε το βραβείο και τα χρήματα, Πέτρο. Δεν σου ανήκουν. Πάρ' τα, Νικόλα. Είναι δικά σου. Πάρ' τα, Νικόλα.
Σου ανήκω. Όχι, δεν θέλω. Για τη μαμά σου, Νικόλα. Δύο ιστορίες πολύ διαφορετικές, αλλά και πολύ όμοιες συγχρόνως. Ο Χριστόδουλος έδωσε τη ζωή του κάπου σε μια βροχονησίδα. Ο Νικόλας την καταξίωση και την αναγνώρισή του. Ο ένας έγινε εθνικός ήρωας. Ο άλλος ένας μικρός ήρωας της καθημερινότητας. Τώρα όμως μένει μια ακόμη ιστορία, την οποία όμως δεν θα σας τη διηγηθούμε. Είναι η προσωπική ιστορία του καθενός μας. Η ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει. Ίσως τώρα μόλις να αρχίζει. Η επιλογή της έκβασης της ιστορίας μας είναι στο χέρι μας. Οι καθημερινές ευκαιρίες που μας δίνονται μας καλούν να διαλέξουμε ανάμεσα στη θυσία και στο να κλειστούμε στον ατομισμό μας. Εμείς ευχόμαστε οι δικές μας ιστορίες να γίνουν... να γίνουν πηξίδα για τον κόσμο, να γίνουν φάρι, να γίνουν φως. Thank you.